Καταρχήν θέλω να σας πω ότι ναι μεν παρουσιάζονται ότι είναι, έχουν αγγίξει περίπου το ποσό των 40 εκατομμυρίων τα κόκκινα δάνεια, τα ζωγόσια τα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά το ποσό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο, διότι τα τελευταία δύο χρόνια οι τράπεζες όλες στην Ελλάδα έχουν επιδοθεί σε μια μεγάλη προσπάθεια με επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν φροντίσια και τόκους, και έχουν επιδοθεί σε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουν ρυθμίσεις, διάφορες ρυθμίσεις, διαφόρων ειδών ρυθμίσεις, ούτως ώστε να παρουσιάσουν ένα μικρότερο αριθμό κόκκινων δανείων, ενώ ουσιαστικά ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Μεταξύ των οποίων και το δώσει και σώσε. Δώσει και σώσε. Και αυτό. Βέβαια, εμείς οι παραγωγικοί φορείς, ειδικά για το θέμα των τραπεζών, εδώ ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και όλοι οι παραγωγικοί φορείς της Ανατολικής Δύσης έχουν κάνει πολλές σοβαρές προτάσεις και προσπάθειες, και έχουμε, αν θέλετε, και σε όλη το επαναλαμβανικό επίπεδο κοινοποιήσει αυτές τις θέσεις, και υπάρχει και τέτοιες μια γενικότερη κοινοποίηση πάνω στις θέσεις αυτές. Έχουν υποθεί χιλιάδες, εκατοντάδες προτάσεις προς το Υπουργείο και εκκλήσεις ότι πρέπει να δοθεί μια λύση, και η λύση χωρίς την παρέμβαση του κράτους της πολιτείας δεν γίνεται. Στην κατεύθυνση αυτή, πριν από μερικούς μήνες, η Τράπεζα της Ελλάδος διαμόρφωσε και διαπιστώνουμε ότι πολλές από τις θέσεις μας περιλαμβάνονται σε αυτές τις θέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι για τα κόκκινα δάνεια. Έκανε ένα σύνολο κανόνων δεοντολογίας, τραπεζικής δεοντολογίας, διαμόρφωσε ένα προσχέδιο το οποίο το κοινοποίησε και το δημοσιοποίησε, και τώρα τον φθινόπωρο θα οριστικοποιήσει και η Τράπεζα της Ελλάδος αυτό το σχέδιο που θα αφορά την πρόθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια. Ανάλογα βέβαια με το πώς θα πάνε οι εξελίξεις στη συνάντηση με τους Τροϊκανούς. Απλά ως παρένθεση σε αυτό που λέτε ήθελα να το βάλω. Ναι, ταυτόχρονα και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια. Και είναι αυτό που λέμε, ότι χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας θέμα τέτοιο δεν γίνεται. Δυστυχώς το τραπεζικό σύστημα είναι ένα στεγανό, ένα κράτος εγκράτη μέσα σε μια κοινωνία και μια οικονομία, και αν δεν υπάρχουν με βάση το Σύνταγμα, που το ορίζει το Σύνταγμα, την παρέμβαση της πολιτείας έτσι, για να λειτουργήσουν κάποια πράγματα και σε θέματα πρακτικών κλπ. Δεν θα γίνει κάτι. Πολύ τώρα προσπαθεί να βρει μια λύση. Το θέμα είναι οι Τροϊκανοί, οι άρχοντες μας, αυτοί οι οποίοι δυστυχώς καθορίζουν την πολιτική σήμερα στη χώρα μας, γιατί έχουν πει και άλλη φορά ότι η χώρα είναι υποκατάληψη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτούν αυτές τις προτάσεις που γίνονται. Υπό αυτά τα δεδομένα, έχετε να αντιμετωπίσετε δύο πράγματα. Δύο απειλές εντός εισαγωγικών. Η έφοδος από τη μη ελεγκτικών αρχών, έτσι όπως τα πράγματα προέκυψαν από την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Και από την άλλη, βεβαιότατα, οι οφειλές και όλες οι υπόλοιπες απειλές, και πάλι εντός εισαγωγικών, που λέτε ότι δέχεστε από τα συγκεκριμένα τα κέντρα ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας υπάρχει μόνο για να γνωμοδοτεί όταν σε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όταν να γνωμοδοτεί με βάση υποτίθεται το Σύνταγμα, όταν κάποιοι είναι συνταγματικό και βολεύει κάποιες κοινωνικές ομάδες ή αν θέλετε κάποιες ελίτ κοινωνικών ομάδων, τότε μόνο γνωμοδοτεί και απορρίπτει κάποιες κυβερνητικές, αν θέλετε πολιτικές κλπ. Εκεί για το όνομα της Δημοκρατίας. Όταν πρέπει να εφαρμόσει πραγματικά το Σύνταγμα της χώρας, που αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά και με αναλυτικό τρόπο ότι η κατοικία είναι ένα ιερό μέρος και ένα ιερό κομμάτι που δεν μπορεί να πανέβει κανείς εκτός και αν υπάρχει σοβαρή παραβατικότητα και με εισαγγελική αρχή, και ότι δεν μπορεί καμία δημόσια υπηρεσία, κανείς έτσι, να μπει χωρίς εισαγγελική αρχή στην κατοικία που τόσο προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας. Πώς δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει τώρα και να πει ότι να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και να πει ότι είναι αναρμόδιο? Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Σε αυτή τη χώρα ακόμα φαίνεται και η δικαστική εξουσία λειτουργεί κατά το δοκούν και σύμφωνα με επιταγές, ξέρω να πούμε έτσι, από αλλού. Εδώ που δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, και ας με απαντήσει οποιοδήποτε νομικός, εγώ δεν είμαι νομικός, αν έχω δίκιο σε αυτά που λέω ή δεν έχω δίκιο. Και ως προς το θέμα τώρα των κατασχέσεων, εδώ γίνεται ο χαμός. Εδώ μιλάμε ότι δυστυχώς
Και δεν μιλάω για ένα κομμάτι που μπορεί και δεν κάνει, έτσι, που είναι ένα ελάχιστο κομμάτι. Μιλάμε για αυτούς που δεν μπορούν πραγματικά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά έχουν κυριολεκτικά συνθλιβεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 450.000 επιχειρήσεις, οι οποίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν όχι συνταξιοδοτική, έχουν δυνατότητα διαδραματικής περίθαλψης. Μιλάμε για ρυθμίσεις οι οποίες λένε να λειτουργήσουν στο δουλειάριο, αν έχουν λέει μέσο εισόδημα τα τελευταία 3 χρόνια 12.000 ευρώ μέσο οικογενειακό εισόδημα. Καλά, αυτό τώρα είναι ένας εμπεγμός. Εδώ ο άλλος προσπαθεί να επιβιώσει, να πληρώσει τις φόρους, τι να πρωτοπληρώσει για να μπορέσει να έχει φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη. Και μιλάνε 12.000 ευρώ, αυτό είναι ένας εμπεγμός. Δεν μπορεί κανείς, ελάχιστοι είναι αυτοί που χρησιμοποιήσαν το μέτρο αυτού του Υπουργείου Εργασίας. Πρέπει να βρεθεί μια λύση τώρα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση πραγματική, που να έχει πραγματική βάση, που να μπορεί επί του πραγματικού να τη δούμε και να τη διαμορφώσουμε. Λύσεις, ξέρω εγώ, με τη μορφή τέτοια κλπ. Δεν είναι ουσιαστική στο θέμα αυτό. Πρωί... Να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε μισό λεπτό ακόμα. Όταν μιλάμε για κατασχέσεις και αυτές τώρα οι πρακτικές εταιρείες των ασφαλιστικών οργανισμών, σε κάποιον, δηλαδή, τι θέλουν. Να μην πω καμία βαριά κουβέντα, τι θέλουν να πάρουν ακόμα. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην κοινωνία, όταν αυτή τη στιγμή 2.600.000 Έλληνες χρωστούν 70 δισεκατομμύρια στο δημόσιο και σήμερα από τα 32 που υπήρχαν, 32-33 που υπήρχαν το 2009, όταν αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο το χρόνο και ασφαλιστικές φορές και εισόδημα και διάφοροι φόροι που έχουν μπει προς το δημόσιο αυξάνεται το χρέος του ειδικού τομέα. Πέστε μου πώς να πληρωθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κάτσουμε λοιπόν και αυτές είναι οι προτάσεις μας, να δούμε τα θέματα αυτά σε μια άλλη βάση. Θα τα συζητήσουμε σε μια βάση του πραγματικού της σημερινής κατάστασης που επικρατεί. Διαφορετικά, ό,τι και να γίνεται, δεν μπορεί να δοθεί λύση πουθενά. Αύριο το πρωί συγκεντρώνεστε οι έμποροι έξω από τα γραφεία του ΚΕΟ στο ΙΚΕ Σταυρωμένου, έτσι. Μάλιστα. Μια συμβολική κίνηση, φαντάζομαι, κίνηση διαμαρτυρίας. Συμβολική με διαμαρτυρία και να καταθέσουμε και αυτές τις προτάσεις που κοινοποιήσαμε εχθές. Μήπως και συγκινηθεί το δημόσιο και αρχίσουν να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις επί του πραγματικού.